Θα επανέλθουμε πάλι λοιπόν στο θέμα των εποχικών ιώσεων, γενικώς των ιώσεων που παρατηρούνται αυτή τη στιγμή στα σχολεία και της γρίπης. Βέβαια, εδώ τώρα εισερχόμαστε και σε θέματα που αφορούν ιατρικά θέματα, που δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Να σας πω λοιπόν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή η εποχική γρίπη στα σχολεία. Υπάρχουν πολλές άλλες ιώσεις αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως υπάρχουν και στελέχη γρίπης όπως είναι το ΕΤΑ1Ι1 που και αυτό μπορεί να υπάρχουν έτσι, σε κάποια άτομα, στον πληθυσμό. Οι απουσίες αυτή τη στιγμή των μαθητών λόγω των όλων αυτών των ιώσεων στα σχολεία κυμαίνονται σε ένα ποσοστό μεταξύ του 30 και του 40%. Σε κάποια σχολεία είναι χαμηλότερα, σε κάποια σχολεία είναι υψηλότερα. Όπως και να έχει όμως, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα πανικού. Δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός για τίποτα. Είναι ιώσεις όπως παρατηρούνται κάθε χρόνο και αντιμετωπίζονται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι, αν ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες που έχουν σταλεί στα σχολεία, τις οδηγίες που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας ως άτομα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Συγκεκριμένα, τηρούμε τους κανόνες ατομικής υγιεινής. Αερίζουμε καλά τους χώρους ή καθαρίζουμε καλά τους χώρους και το σημαντικό κατά εμέ είναι παραμένουν τα άτομα που έχουν την ίωση στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν τελείως. Σύμφωνα με και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Υγείας και από τη στιγμή που θα σταματήσει ο πυρετός και τρεις μέρες μετά είναι καλό να παραμείνει στο σπίτι για να αναρρώσει τελείως. Έτσι δεν μεταδίδεται ο ιός και στους υπόλοιπους. Αν τηρήσουμε όλα αυτά δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι στα σχολεία αυτή τη στιγμή παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που είναι να παρθούν. Οι διευθυντές κάνουν ό,τι μπορούν και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων και τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν.